Δηλαδή το κανονίσαμε. Τώρα το Κυριακό πάμε μπέγκο! Ναι, είπαμε. Ωραία. Πώς θα είσαι υπεύθυνος να καλέσεις όσους λείπουνε. Καμία πορεία κανείς. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Ωρε, τι λέει! Α, καλά, η κοπέλα τα έχει χάσει εντελώς. Καλά, τώρα το κατάλαβες. Ας την είχες όλη μέρα πάνω από το κεφάλι σου και θα σου έλεγα εγώ. Α, τελικά το λέω σε Σαββατοκύριακο πάμε για πέντμπολ, ε. Θα έρθεις ή θα πας με τα κορίτσια. Εννοείται, 100 χρόνια το περίμενα αυτό και θα το χάσω. Ωραία, θα σε κάνω τρικολόρε. Άσπρο, μπλε, μαύρο. Καλά, θα δεις τι έχεις να πάθεις. Bond. James Bond. Καλημέρα, αστυνομικό δέκα. Καλημέρα. Ερευνούμε την υπόθεση του γιου σας. Από εδώ βοηθούμε. Ευαγγελική Ξαναφοβούλη, αστυνόμος. Και τι είχατε λόγω με εμένα. Δεν θα σας απασχολήσει που πολύ, μερικέ ερωτήσει που θα σας κάνουμε. Πέρασε κάτι από την κουζίνα. Ευχαριστώ. Να σας πω σήμερα κάτι. Ένα νεράκι, θα κάνω το παιδί. Λοιπόν, κυρία Σπρογέρακα. Ο γιος μου ήταν ήρεμος, τουλάχιστον μπροστά σε μένα. Είχε πολλούς φίλους, αλλά δεν είχε εχθρούς. Δεν μπορεί να αυτοκτόνησε. Ο γιος μου δεν αυτοκτόνησε. Ευχαριστώ. Και εμείς ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε. Η υπόθεση του γιου σου, να ξέρετε, είναι από αυτές που με έχει δυσκολεύσει περισσότερο. Έχω πολύ πειρά. Ναι. Η Αγγελική και εγώ... Συγχωρείτε, μισό λεπτό. Δεν κατάλαβες. Δύσκολη βάση. Για να λέει ότι δεν αυτοκτόνησε, δεν θα αυτοκτόνησε. Είναι ο άνθρωπος που τον ξέρει καλύτερα. Αυτή τον γέννησε. Μάλλον πρέπει να πλησιάζουμε τους φίλους του. Αύριο κιόλας. Μην καθυστερούμε. Είναι δύσκολη πρόταση. Έχουμε πολλές ανακρίσεις ακόμα να κάνουμε εκεί. Και Φίλος. Θέλω να με βοηθήσεις. Το ξέρεις ότι θα το κάνω. Συγγνώμη που αρήσα. Δεν πειράζει, τους ή άλλους και μας φεύγανε. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις βγάλουμε κι εμείς μια άκρη. Ωραία, σας ευχαριστώ.
Έλατε ρε παιδιά, μην είστε έτσι. Θα ήθελε ο Γκάς να σε βλέπει σε αυτή την κατάσταση. Δίκιο έχει. Δεν θα ήθελε. Με κάνεις για πινκ-πονγκ. Ας μας δεν το πω και εσύ τώρα με το πινκ-πονγκ σου. Βλέπεις να έχουμε τέτοια όρεξη. Ό,τι και να έχει ο Γκάς, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι δεν είναι πλέον μαζί μας. Παιδιά, απλά και δεν έχει δει κανένα στη Δανάη. Έχω να δει το πάρα πολύ καιρό. Στο σχολείο που τη βλέπω, ούτε για το λέμε. Λες και θέλει να ξεκόψει. Πώς να πηγαίνω από το σπίτι της, θα δούμε τι κάνω. Σιγά να την παρακαλέσουμε κιόλας. Δικό της αγόρι ήταν ο Γκάς, δικό της το πρόβλημα. Άμα θέλει να μας μιλήσει μία, εμείς δεν θέλουμε 100. Άντε τώρα. Καλησπέρα. Είμαι ο αστυνόμος Τέκας. Και από εδώ η βοηθός μου. Αγγελική Τσαρμοπούλου, είπα αστυνόμος. Καλησπέρα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι. Ερευνάμε την υπόθεση του φίλου σας Δημήτρη Σπογέρατα. Και ανού. Του φίλου σας πέθανε στο πείγμα. Του Γκάση. Αυτού. Μα από ό,τι μας είπαν πρόκειται για αυτοκτονία. Και εμείς έτσι πιστεύαμε στην αρχή, νεαρέ μου. Αλλά τα στοιχεία αλλάξαν στην πορεία. Τι εννοείται. Εννοούμε πως ο φίλος σας μάλλον δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε! Μα καλά, τι είναι αυτά που λέτε. Είναι σίγουρο ότι ο Γκάση αυτοκτόνησε. Σε παρακαλώ, νεαρέ μου. Δεν θα μου κάνεις πόδι σε μένα στη δουλειά μου. Έχω βουλιάξει βαποράκια και βαποράκια. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ναι. Και κάτσε κάτω, νεαρά μου. Και να σέβεσαι τον μεγαλύτερο σου. Δεν είναι ανάγκη να μας βοηθήσεις έτσι.